Ποια συμπεριφορά θα σε ενοχλήσει πολύ αν δεις έξω στον δρόμο? Με ενοχλεί όταν ξεπαρκάρω και ο άλλος έρχεται πίσω. Ρε φίλε, ξεπαρκάρω, ας πούμε. Δηλαδή να είμαστε ευγενείς. Θα τον πετσοκόψω, παιδιά, θα σας πετσοκόψω. Μιλάω σοβαρά, θα σας πετσοκόψω. Μην κορνάρεις ενώ δεν έχει ανάψει το, ούτε καν το πράσινο. Δηλαδή είναι στο πορτοκάλι. Παπ, κορνάρεις. Πού να πάρω μεγάλα πετάξω, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ευγένεια. Ο κόσμος και η κοινωνία θα γίνει καλύτερη όταν θα απελευθερωθεί σε τέτοια κατάσταση ο άνθρωπος, ο Έλληνας, που θα μπορεί αυτά που λέμε εμείς μπιπ ή θα τα λέει μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, να τα λέει κανονικά το μεσημέρι και τη μέρα, όπως λέμε καλημέρα. Είμαστε μια χώρα που νομίζω ότι είμαστε ελεύθεροι, αλλά είμαστε πολύ κουτοπολιδιά και λέμε τη λέξη, ας πούμε, για παράδειγμα, σεξ, που είναι αμερικάνικη ή αγγλική και την περνάμε, ας πούμε. Αν πούμε τη λέξη που βγαίνει από το γαμαίο γαμός που σημαίνει φεύγομαι. Γάμα, γάμα, λιοντάρι, τους γάμαγες. Που είναι η γλωστή κλασική λέξη που έχει πολλά μπιπ μέσα και η οποία θα κοπεί. Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πατσόκοψες έτσι ρε πούστη. Πώς τους πατσόκοψες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους γάμισες έτσι, μην τα γάμεις όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου, μαλάκα. Απαγορεύεται, είναι ντροπή αυτό για την ελληνική γλώσσα, για την ιστορία αυτής της χώρας, για την ιστορία αυτής της γνώσης που έχει παράξει αυτός ο τόπος. Η φάση